Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το εξαιρετικό BMW X3. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής πρωινή έκδοση με τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Θα δούμε και το ζήτημα της ανέβρεσης των 156 κιλών κοκαίνης στη Λέμεσο. Θα συζητήσουμε επίσης και θα σχολιάσουν οι εκπροσώποι των κομμάτων τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού της Αστυνομίας σε σχέση με τα ζητήματα διαφθοράς. Και θα πάμε μετά και στην Πάφο για προβλήματα εκεί των καταστηματαρχών. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Να καλημερίσουμε για αρχή δύο βουλευτές. Είναι ο Δημήτρης Δημητρίου του Δυσσή και ο Άριστος Ζαμιανού του ΑΚΕΛ. Κύριε, καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δαμιανού. Κύριε Δαμιανού, να ξεκινήσω από εσάς. Χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ανάμεσα σε άλλα, διερωτήθηκε πού ήταν τόσα χρόνια, λέει, αυτοί που σήμερα μου καταλογίζουν πολιτικές ευθύνες για το πρόβλημα της διαφθοράς, για να καταλογίσουν τις πολιτικές ευθύνες όλων εκείνων που έβγαιναν και μιλούσαν για τα σάπια μήλα. Κύριε Δαμιανού. Κύριε Γεωργίου, ως γνωστό, αυτή η κυβέρνηση δεν χαρακτηρίζεται ούτε για τη μετριοφροσύνη της, αλλά αντιθέτως για την αλαζονία της. Και δυστυχώς δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αντιθέτως, δυστυχώς πρωταγωνιστεί και στην αλαζονία και στην ευθυνοφοβία. Γιατί τι άλλο από αλαζονία είναι να φορτώνεις όλα στους προκατόχους σου και να ισχυρίζεσαι μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο ότι περίπου εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Και βεβαίως τι άλλο από ευθυνοφοβία μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι έχουν διέσχει επί της Υπουργείας του κυρίου Νικολάου στο τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, αλλά την ίδια ώρα να μην έχει οδηγηθεί ούτε μια φορά στον προβληματισμό κατά πόσο έχει ο ίδιος ευθύνες να τις αναλάβανε και να παραιτείται. Επομένως, δεν αναμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά αναμέναμε τουλάχιστον λίγη περισσότερη ευθυξία και λίγη περισσότερη επίδειξη υπευθυνότητας, διότι όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν με πολλαπλά φωνικά, μαζικές αυτοκτονίες, με πολλούς φόνους ανεξιχνίας τους, με αύξηση του σοβαρού εγκλήματος κατά περιουσίας και προσώπων. Δεν μπορεί να καμώνεσαι ότι για όλα αυτά είναι οι προηγούμενοι και με μια ατάκα να μου επιτραπεί να πω που δεν αφαιρεί από την ευθύνη σου να θεωρείς ότι καθάρισες. Ναι, αλλά σου λέει εγώ έχω αποφασιστικότητα, έχω επιμονή και αντιμετωπίζω ουσιαστικά τα φαινόμενα διαφθοράς και προχωρώ. Δεν είναι, στην Κύπρο δεν είναι ότι πείσεις. Εάν ισχύει και ισχύει και στη ζωή και στην πολιτική ότι τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, εάν νιώθει περήφανος για το έργο του στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και τάξης ο κ. Νικολάου, η κυβέρνηση, καλώς έχει. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε σοβαρότατα προβλήματα ως Κύπρος. Θεωρούμε ότι πολλά πράγματα διαχρονικά όντως δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά, αλλά σύνομα δεν είναι λύση να διάγει στον τέταρτο χρόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και να χρεώνει τα πάντα στους προηγούμενους. Άστε που λυπούμε να πω ότι υπάρχει και ένα θέμα διοντολογίας. Όταν ο αμέσως προκάτοχος σου δεν είναι ζωή για να υπερασπιστεί το έργο του, υπάρχει και ένα θέμα διοντολογίας. Δεν μπορεί να λες ότι οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι. Υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να τηρήσουμε ένα ελάχιστο κώδικα πολιτικής συμπεριφοράς. Αλλά στην ουσία θέλω να πω το εξής. Εμείς αναγνωρίζουμε τη διαχρονικότητα των προβλημάτων στον τομέα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Από τη δεκαετία του 80 με συνεδριακές μας αποφάσεις αναφερόμασταν πολύ επικριτικά σε αυτά τα φαινόμενα. Και έγιναν από πολλούς υπουργούς προσπάθειες και προφανώς το πρόβλημα παραμένει. Σήμερα, ένεκα και οικονομικής κρίσης, είναι προφανές ότι η διαπλοκή μελών του αστυνομικού σώματος με τον υπόκοσμο έχει σοβαρές διαστάσεις. Όταν ο αρχηγός, πες και κλείνω με τούτο, κατέληξε να πει ότι μετά από μήνες ερευνών θέλει να διοριστεί ποινικός ανακριτής για τα θέματα του πολλαπλού φωνικού στην Αγία Νάπα, είναι και μια απάντηση σε εκείνους που λένε ότι περίπου όλα πάνε πρίμα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, είπε αρκετά ο κύριος Ζαμιανού. Πώς σχολιάζετε εσείς? Καλημέρα. Καλημέρα. Κανείς δεν είπε πως όλα πάνε πρίμα. Τα προβλήματα είναι εκεί, είναι και διαχρονικά και χρειάζεται να βρούμε την πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε στη λύση τους. Νιώθω, βλέπω
ένα υπουργό που έχει αυτή την πολιτική βούληση, ανακοίνωσε χθες την δημιουργία της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας ως ένα μέτρο να κάνουμε το πρώτο βήμα για να πατάξουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή που δεν είναι από το 1980, είναι από το 1960 στην αστυνομία. Απλά από το 80 ίσως να καταγράφεται, γιατί και τότε παρουσιάστηκε το οργανωμένο έγκλημα με τα δόντια στην κυπριακή κοινωνία. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλά να κάνουμε. Και χρειάζεται η πολιτική ηγεσία, τα κόμματα, να αμογνωμήσουν προς αυτό, ότι είμαστε συμμέτοχοι και κοινωνοί αυτής της πολιτικής βούλησης που χρειάζεται για να βρούμε επιτέλους τις λύσεις που δεν βρήκαμε διαχρονικά. Γιατί δεν είναι απάντηση να λέμε ότι χρονίζουν τα ζητήματα και επειδή χρονίζουν τα ζητήματα ας χρονίσουν ακόμα 10 χρόνια. Ναι, αλλά αυτό που λέει και η αντιπολίτευση και είπε και χθες ο Υπουργός είναι ότι συνεχώς ρίχνει την ευθύνη στους άλλους, δεν αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη. Και να σας πω, ίσως να είναι πιο έντονη η αντιπολίτευση η σημερινή, ειδικά προς το πρόσωπο του Ιωάννα Νικολάου, διότι όταν ο ίδιος ήταν ως βουλευτής του ΔΣ στην αντιπολίτευση, κάθε μέρα ήταν πάρα πολύ έντονος. Θυμόμαστε ακόμη και τότε με την απόδραση, για παράδειγμα, του ΚΙΤΑ. Ο Κύπρος Χρωστομίδης είχε παραιτηθεί για μια απόδραση ενός κρατημένου. Ζητούσε συνεχώς κάθε μέρα παρετήσεις ο Ιωάννας Νικολάου. Τώρα συμβαίνουν τόσα πράγματα. Ναι. Δεν είμαι λάτρης της παρελθοντολογίας, αλλά η πολιτική ευθυξία και η πολιτική ευθύνη ενός εκάστου είναι εκεί. Και ο κάθε ένας από εμάς, γιατί στην πολιτική όλοι εμείς κρινόμαστε εξ αυτού και εκ του αποτελέσματος, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Δαμιανού. Στην πολιτική και στην ζωή τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εγώ θα πιστώσω τον κ. Ιωάννα Νικολάου και τον κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου με χρόνο για να δούμε αν αυτά που εξήγηλαν και χθες θα γίνουν πράξη και θα έχουν και αποτέλεσμα. Γιατί στα λόγια, όπως είπε και ο κ. Δαμιανού, δεν υπάρχει κρίση. Στις πράξεις κρινόμαστε. Άρα εδώ θα είμαστε και θα δούμε αν αυτά θα γίνουν και αν θα έχουν και αποτέλεσμα. Να δηλώσω ότι, και είμαι σίγουρος και ο κ. Δαμιανού θα συμφωνήσει, από μέρους της Βουλής, γιατί αναφέρθηκε χθες στις δηλώσεις του και ο κύριος Ιωάννας Νικολάου, ότι στην πολιτική βούληση χρειάζεται και η βοήθεια του Κοινοβουλίου και των κομμάτων. Από μέρους εμάς ως μέλη της Επιτροπής Νομικών, είμαστε εκεί και θα είμαστε αρρωγοί σε αυτό το έργο για να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε και να αποδείξουμε την πολιτική βούληση για να πατάξουμε επιτέλους την διαφθορά και την διαπλοκή στην αστυνομία, μετά από ένα έγκλημα το οποίο φαίνεται ότι θα οδεύει προς, είναι σε καλό δρόμο για εξιχνίαση, και σίγουρα η εμπλοκή μελών της αστυνομίας είναι εξόφθαλμη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δαμιανού, λέει και ο κύριος Δημητρίου, πολιτική βούληση όλοι να βοηθήσετε. Εξάλλου και χθες ο Ιωάννας Νικολάου λέει, εγώ ξέρω να αντιμετωπίζω τα προβλήματα, δώστε του λίγο χρόνο. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί το ανέφερε και ο αγαπητός συνάδελφος. Όταν βρίσκεσαι στον τότε τέταρτο χρόνο διακυβέρνηση, δεν έχεις μεγάλη πίστοση χρόνου μέχρι να κρυθείς συνολικά. Και όταν η κρίση μέχρι σήμερα δεν είναι και θετικότερη, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα διαφορμείται η συνολική εικόνα. Έγινε μια αναφορά την οποία θέλω να υπογραμμίσω από τον κύριο Δημητρίου και θα συμφωνήσω απόλυτα και θα επαυξήσω. Ότι το σάπιο κατεστημένο με το οποίο χτίστηκε το αστυνομικό σώμα τη δεκαετία του 60 είναι η αρχή του κακού. Με το γνωστό γεωργικό κατεστημένο εκείνη τη δεκαετία. Και συνεχίζεται μια διαδικασία ημετεροκρατία, νεποτισμού, πρέπει να πω σε κάποιου τομεί, και βεβαίω διαφθορά. Και βεβαίω είναι συλλογή προσπάθεια, αλλά την ώρα που κυβερνά, εκ των πραγμάτων εσύ έχει και το μαχαίρι και το κρέα και λαμβάνει τι σημαντικέ αποφάσει. Το κοινοβούλιο μπορεί να συνδράμει την προσπάθεια, αλλά. Πείτε μου, κυρία Γεωργιού, τι να κάνει το Κοινοβούλιο όταν γνωρίζεις από την αστυνομία ότι έχει ζητήσει 500-600 θέσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει πάρει το ένα έκτο. Φταίει η Βουλή. Έχει πάρει 300, κύριε Δαμιανού, και μπορούμε να ενισχύσουμε. Συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Θα έλεγα, μπορούμε να ενισχύσουμε τελειώνοντας τη συζήτηση για τους κανονισμούς
που είναι και εξυγχρονιστική κατά τη γνώμη μου. Προφανώς. Αλλά επειδή και το λέω και ως νομικός και ως δικηγόρος, οι νόμοι δεν διορθώνουν πράγματα από μόνοι τους. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και συνείδησης πρωτίστως, κοινωνικής συνείδησης. Συμφωνούμε απολύτως. Αλλά να μείνουμε και στη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει πρόβλημα, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι λάθος να προσπαθείς να φορτώσεις τα πάντα στους προηγούμενους. Επαναλαμβάνω, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι η διαφθορά δεν είναι σημερινό φρούτο, δεν είναι φρούτο εποχής. Αλλά την ίδια ώρα, όταν κυβερνάς για 4 χρόνια, χρειάζεται λίγη περισσότερη ταπεινότητα, θα έλεγα. Ένα τελευταίο σημείο. Επειδή συχνά πυκνά και δεν αφορά μόνο την αστυνομία της Κύπρου, αλλά είναι ένα σύνηθες φαινόμενο ανά το παγκόσμιο. Οπότε υπάρχουν προβλήματα στην εξυχνίαση εγκλημάτων. Περίπου γίνεται επίκληση του Κοινοβουλίου για να μας βοηθήσει με την νομοθεσία. Η βοήθεια που μπορεί να δώσει η οποιαδήποτε βουλή δεν είναι με εκπτώσεις σε ανθρώπινα δικαιώματα και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές. Δηλαδή, θέλουμε βοήθεια, επιστρέψτε στη λίμνη της παρακολουθήσης, τις τηλεφωνικές, των email και ούτω καθεξής. Γιατί και χθες υπήρξε μια ανάλογη αναφορά. Εμείς ως αγγέλη μας έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε σωστή πρωτοβουλία, πλην όμως να γνωρίζουν ότι θα μας βρουν απέναντί τους σε οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω αλλίωση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών. Ήδη υπάρχουν πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Βουλή. Δεν πρόκειται να συνενέσουμε και πρέπει να πω ότι εργαζόμαστε συστηματικά, ούτως ώστε να δημιουργηθούν και ανάλογες πλειοψηφίες στην Βουλή για να αποκρούσουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Μπορεί μέσα στα πλαίσια νομοθεσίας και τη δουλειά να κάνει η αστυνομία και τα του οίκου της να διορθώσει με νοικοκύρια μας τα θέματα σύψης και διαφθοράς και εξοικονόμηση θέσεων να υπάρξει με τον σωστό τρόπο, όχι ιδιωτικοποιώντας την αστυνόμευση του αεροδρομίου, αλλά αυτό που και ο κύριος Νικολάου έχει πει πολλές φορές, να φύγεις από τα γραφεία τους αστυνομικούς, να πάψουν να είναι γραφιάδες και να γίνουν αστυνομικοί. Και από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, η δική μας βούληση είναι δεδομένη, φτάνει να υπάρχει και αλλήλος σεβασμός. Μάλιστα, κύριε Δημητρίου, θέλετε να κάνετε ένα τελικό σχόλιο. Να πω κι εγώ ότι όντως το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών χρειάζεται να ενισχυθεί και δεν θα ενισχυθεί μόνο με αλλαγή νομοθεσιών και συνταγματικά κατοχυρωμένων ελευθεριών των πολιτών σε σχέση με τις παρακολουθήσεις. Θα διευκολύνουμε εκεί και όπου χρειάζεται, αλλά με σοβαρότητα και σίγουρα χωρίς καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωραία. Πρωτού σας αποδεσμεύσω, αν θέλετε να πείτε κάτι για τα 156 κιλά κοκαίνης που βρέθηκαν χθες, κύριε Δημητρίου. Να συγχαρούμε την ΙΚΑΝ για την χθεσινή επιτυχία. Να πούμε ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών είναι εκεί και είναι συνδεδεμένα και με το οργανωμένο έγκλημα και με τη διαφθορά στην αστυνομία. Είμαι πεπισμένος. Και μακάρι να έχουμε και άλλες ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον και να τελειώσουμε ή να μειώσουμε αυτή τη γάγκρεφα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Δαμιανό. Αν θέλετε και εσείς να πούμε, βέβαια, να επαναλάβουμε ότι υπήρχε πληροφορία από το εξωτερικό προς την ΙΚΑΝ για την ανέβρεση αυτής της τεράστιας ποσότητας αξίας 15 εκατομμυρίων. Απλώς το λέμε έτσι για να τονίσουμε κάποια πράγματα. Ναι, κύριε Δαμιανό. Δεν μπορεί παρά να χαιρετήσουμε αυτή την εξέλιξη. Είναι θετική. Αφορά τις ζωές εμάς και των παιδιών μας. Αλλά συνάμα να πούμε ότι υπάρχει και εδώ ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Όποτε υπάρχει μια ανάλογη επιτυχία και μακάρι να υπάρχουν πολλές τέτοιες, είναι πρώτη είδηση, παραλάβει από όλα τα μίντια, ηλεκτρονικά, έντυπα κτλ. Όταν έχουμε προβλήματα, με τη μεγαλύτερη ευκολία πολλά πράγματα προσπαθούν να αποκρυγούν ή να οδηγηθούν σε ένα blackout. Και πρέπει να πω ότι έχουμε και πολλά τέτοια φαινόμενα. Άρα σημειώνουμε με ικανοποίηση αυτή την εξέλιξη. Μακάρι να υπάρξουν κι άλλες, μακάρι να πατάξουμε στο μέτρο του δυνατού αυτή τη γάγκρινα για την κοινωνία. Και βεβαίως η οποιαδήποτε ενίσχυση χρειάζεται και σε αυτόν τον τομέα πρέπει να θεωρείται ότι θα βρει τη δική μας στήριξη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμιανού. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα να ακούσουμε τι λέει και το κίνημα αλληλεγγύη. Είναι ο Μιχάλης Γιωργάλας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γιωργάλα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Συζητούσα πριν με τον Άριστο Δαμιανού και τον Δημήτρη Δημητρίου για τις χθεσινές δηλώσεις του Ιωνά Νικολάου. Αλλά, αν θέλετε, επειδή καταλήξαμε με το ζήτημα της ανέβρασης των ναρκωτικών χθες, αν θέλετε να κάνετε και εσείς έτσι ένα σχόλιο και να πάμε μετά στα της διαφθοράς. Ναι, σίγουρα. Η κάθε επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών και γενικά
της αστυνομικής δύναμης σε ό,τι αφορά την ανέβρεση μεγάλων ποσοτήτων, ειδικά σκληρών ναρκωτικών, πρέπει να είναι επιτυχία η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις καταπολέμησης αυτής της μάστιγας. Από εκεί και πέρα τα ναρκωτικά είναι ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα και στην κυπριακή κοινωνία που χρειάζεται να τα αντιμετωπίσουμε και σε άλλα επίπεδα και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί συνεχώς. Λοιπόν, στα της διαφθοράς ακούσαμε χθες τον Υπουργό Δικαιοσύνης να λέει, κύριε Γιωργάλα, εγώ ξέρω, λέει, να λύνω τα προβλήματα, ξέρω να αντιμετωπίζω τα προβλήματα και προχωρώ, και διερωτήθηκε πού ήταν τόσα χρόνια όλοι αυτοί που σήμερα του καταλογίζουν ευθύνες για την διαφθορά. Τι λέτε εσείς? Νομίζω ότι ακούγεται πάρα πολύ εγωιστικό εάν ο κύριος Υπουργός εννοούσε ότι ο ίδιος θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της διαφθοράς στην Κύπρο. Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι η διαφθορά στην Κύπρο πλέον έχει δομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ριζώσει πραγματικά μέσα στους μηχανισμούς της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει η πολιτεία στο σύνολό της και πέραν του συγκεκριμένου Υπουργείου και πέραν της αστυνομίας, με τη συμβολή ακόμα και του νομοθετικού σώματος και της εκτελεστικής εξουσίας, να βρεθούν αυτοί οι τρόποι ώστε να ξεριζώσουμε τη διαφθορά από τους κόλπους της κυπριακής κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, τα όσα είπε ο κύριος Υπουργός αφορούν τη δική του περίοδο Υπουργείας. Η διαφθορά υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό το λέμε, αλλά υπάρχει και αυτό για παράδειγμα που είπε και προηγουμένως ο κύριος Ζαμιανού, ότι υπάρχουν ευθύνες, δεν μπορεί συνεχεία όλα να φταίνει προηγούμενοι, για το γεγονός ότι ζήτησε χρόνο, ο χρόνος τελειώνει, γιατί ήδη μπαίνουν στον τέταρτο χρόνο οι σημερινοί κυβερνώντες, σε κάποια στιγμή 5 χρόνια είναι η παρουσία. Σίγουρα δεν είναι, για όνομα του Θεού, η διαφθορά να χρεώνεται στους προηγούμενους ή στους προπροηγούμενους. Επειδή η διαφθορά, ναι, υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει, ή ίσως κατά περιόδους να υπάρχει μεγαλύτερη έξαρση, αλλά αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα είναι ότι είναι εκτεταμένη διαφθορά εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα καλά ριζωμένη στους μηχανισμούς λειτουργίας του κράτους. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, της ανεπάρκειας της εφαρμογής των νόμων. Στην Κύπρο υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλούς νόμους. Πολλούς, και μάλιστα έχουμε και κακούς νόμους. Έχουμε νόμους οι οποίοι αλληλοκαλύπτονται. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση δημιουργεί, αν θέλετε, μία αδυναμία να εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι. Και είναι εδώ που πρέπει να επιστρέψουμε πίσω και να πούμε πρώτα απ' όλα πώς εφαρμόζονται σωστά οι νομοθεσίες. Πώς κάνουμε καλούς νόμους. Πώς κάνουμε σωστούς νόμους. Άρα όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν, αν θέλετε, υπόβαθρο πάνω στο οποίο εύκολα αναπτύσσεται και επεκτείνεται η διαφθορά. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα, επειδή, και να κλείσουμε με αυτό, επειδή ρίχνουν και την μπάλα στην Βουλή και γενικά στα κόμματα, προηγουμένως και ο κύριος Ζαμιανού και ο κύριος Δημητρίου, αλλά περισσότερο ο κύριος Ζαμιανού έθιξε το θέμα ότι επειδή έχει το νομοθετικό σώμα ενώπιον του κάποιες προτάσεις από μέρους του Υπουργού που ίσως να αγγίζουν και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αυτά στο όνομα της καταπολέμησης τέλος πάντων κάποιων καταστάσεων ή της εξάλειψης, εσείς γι' αυτό θα είστε τέλος πάντων πιο προσεκτικοί, ή αν υπάρξει θέμα ψηφίζουμε τον οποιονδήποτε νόμο απλώς για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα, κύριε Γιώργα? Επαναλαμβάνω ότι το θέμα της διαφθοράς θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Εμείς ως αλληλεγγύη και βεβαίως δεν θα ψηφίζουμε νόμους απλά για να υπάρχουν, και νομίζω ότι θα πρέπει, και φάνηκε και από τα πρώτα βήματα αυτής της νέας βουλής, ότι υπάρχει διάθεση να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί από ό,τι ήταν στις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους οι βουλευτές.
Άρα το θέμα είναι να ψηφίζονται οι νόμοι οι οποίοι πρώτα απ' όλα θα μπορούν να αντιμετωπίσουν και τα φαινόμενα της διαφθοράς και τα όποια άλλα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά την ίδια στιγμή να προστατεύονται και τα δικαιώματα των πολιτών. Νομίζω ότι η διαφθορά είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν θέλετε, ταλαιπωρεί και άλλες κοινωνίες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και συναρτάται βέβαια και με πολλά άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη η δυνατότητα πλέον της τεχνολογίας να προσφέρει, αν θέλετε, τεχνολογικές λύσεις και να βοηθά στην επέκταση, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο το έχουμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει πρώτα απ' όλα ως κοινωνία να γυρίσουμε πίσω και να δούμε ότι για να αντιμετωπίσουμε και να καλυτερεύσουμε, αν θέλετε, την ποιότητα της κοινωνίας μας, να αγγίξουμε θέματα πολύ χαμηλά στα θεμέλια και τις βάσεις της κοινωνίας μας. Και είναι εδώ που πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε απομακρυνθεί από αρχές, ιδανικά αξίες, αρετές που παραδοσιακά είχε ο κυπριακός λαός, και είναι εδώ που πρέπει να επιστρέψουμε πίσω σε αυτές τις αρχές, τις αξίες, τα ιδανικά και τις αρετές που θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε καλύτερη ποιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιωργάλα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του Γραφείου Υγείας του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άθο Γεωργίου. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα. Χθες είχατε συνάντηση, επειδή οι πασικοί κυβερνητικοί γιατροί θα αρχίσουν να βλέπουν τα κόμματα. Είδαν τους οικολόγους, χθες είδαν και το ΑΚΕΛ, επικεφαλής ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, σε αυτή τη συνάντηση με τους κυβερνητικούς γιατρούς. Έχουμε το νομοσχέδιο του ΓΕΣΥ μπροστά μας. Επειδή όμως έγιναν κάποιες δηλώσεις από μέρους του κυρίου Κυπριανού, του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ότι υπάρχουν άτομα από τον περίγυρο και του Προέδρου και του ΔΣ που δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις του ΓΕΣΥ, προκαλέσατε την αντίδραση του Συναγερμού, αμέσως έβγαλε ανακοίνωση, είπε ότι συντάσσεται με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και απορρίπτει αυτά που λέτε, κύριε Γεωργίου. Είναι ευχάριστο. Δεν έχω δει τις δηλώσεις του Συναγερμού, αλλά αν είναι έτσι όπως λέτε, είναι ευχάριστο που μετά από 3,5 χρόνια μίλησε καθαρά ότι συντάσσεται στην πορεία για ένα μόνο ασφαλιστικό ηγεσί. Να μην ξεχνούμε, γιατί υπάρχει και μια ιστορία σε όλα τα πράγματα, ότι εδώ και 3,5 χρόνια η όλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στο όλο ζήτημα ηγεσί ήταν ακριβώς η αιμονή από πλευράς του Συναγερμού και του Προεδρικού για να προχωρήσουμε με το πολύ ασφαλιστικό. Και είχαν βάλει τα πάντα στον πάγο. Είναι θετικό το γεγονός ότι επιτέλους ξεκαθαρίζουν τον λόγο τους, αν βέβαια, είναι έτσι όπως λέτε. Έτσι είναι, απλώς συμπληρώνουν και κάτι άλλο. Ήταν πολύ σύντομη η ανακοίνωση. Λένε ότι πού ήταν 5 χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση που δεν έθεσε σε εφαρμογή το ΓΕΣΥ και έρχεστε τώρα και λέτε για τους σημερινούς. Είναι προσφυλή τακτική. Ακούγα και τον Άρη Νοδαμιανού πριν από λίγο. Ακριβώς τα είπε και ο κύριος Ιωνάς. Την ατολμία να αναλάβουν τις ευθύνες ότι η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς θα τολμήσουμε να πούμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προχωρήσει και είχε κάνει ένα μεταμοσχευτικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ξεκινήσει δημοκάθαρση που θα εγκαινιάσει αυτή η κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν αυτή που ξεκίνησε τη νέα πτέρυγα στη Λάνακα που θα εγκαινιάσει πάλι αυτή η κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση είναι αυτή που έκανε την εντατική στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, την καρδιολογία στην Πάφο και είχε ξεκάθαρη φιλοσοφία ότι τα κρατικά νοσηλευτήρια πρέπει να αποτελούν ράχο κοκαλιά του συστήματος. Αυτή είναι η προηγούμενη κυβέρνηση. Και προκαλώ
να πάμε πίσω στην προηγούμενη πενταετία, να δούμε τις αντιδράσεις του συναγερμού στην υγεία, ανύπαρκτες. Ακριβώς γιατί υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική στην υγεία. Και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε πάρει την απόφαση για το μηχανογραφικό, το οποίο ξεκίνησε και πάλι αυτή η κυβέρνηση καθυστέρησε. Να πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ξεκινήσει το μείζον ζήτημα των ακτινοθεραπευτικών και πάλι αυτή η κυβέρνηση ακύρωσε. Οπότε, ναι, η προηγούμενη κυβέρνηση μπορεί να γυρίσει και να κοιτάξει και το ΑΚΕΛ που ήταν μέρος της, μπορεί να γυρίσει και να κοιτάξει τον οποιοδήποτε Κύπριο πολίτη στα μάτια και να του πει ότι για την υγεία έκανε πράγματα, γιατί έκανε. Θα έρθουμε στο σήμερα όμως. Ναι, το σήμερα. Έχετε στα χέρια σας το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ, το έδωσε. Πήραμε το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ και θα το μελετήσουμε και θα τοποθετηθούμε. Θεωρούμε ότι αρχικά κινείται στη φιλοσοφία του νομοσχεδίου του 2001. Είναι κάτι άλλωστε, κάτι το οποίο είχε εξαγγείλει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επαναχρόνως από τις γνωστές θέσεις για το πολυασφαλιστικό. Εμείς αρθούμε να κάνουμε βελτιώσεις, όχι να ακυρώσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Η φιλοσοφία μας είναι ότι η κυπριακή πολιτεία χρειάζεται ένα σύγχρονο σύστημα υγείας που να προσδίδει αξιοπρέπεια καθολική πρόσβαση και να βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη. Και πιστεύουμε ότι αυτό το σχέδιο, με τις αδυναμίες που έχει, γιατί να είμαστε ξεκάθαροι και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν αδυναμίες, αλλά προσπαθούμε να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο, θα δώσει επιτέλους στον Κύπριο πολίτη αυτό που του αξίζει. Υπάρχουν όμως αρκετά ζητήματα, γιατί σαν να γίνει στη συνάντηση με τον Πρόεδρο, όταν ήταν αυτοί οι 6 πυλώνες, του βάλαμε και μπήκε τα μέσα, πιάστηκαν από την αυτονόμηση και το ΓΕΣΥ. Εμείς βάλαμε μια τοποθέτηση ότι για να μπορέσουμε, κύριε Πρόεδρε, να φτάσουμε στην αυτονόμηση, πρέπει να περάσουμε από την αναδιοργάνωση των κρατικών νοσηλευτηρίων, όπως δείχνουν και όλες οι μελέτες που έχουν γίνει και έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια για αυτές τις μελέτες. Τα κρατικά νοσηλευτήρια αφέθηκαν. Λυπούμε που το λέω, αφέθηκαν να φτάσουν εδώ που έφτασα. Και φανταστείτε όταν ο οργανισμός καταραίει, δεν έχει στοιχειώδεις δομές λειτουργίας, δεν έχει. Και αυτές δεν είναι δικές μας προτάσεις για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, είναι παραδοχές του Υπουργού Υγείας ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής. Αντιλαμβάνεστε ότι να προχωρήσεις και να του πεις, ωραία, τώρα αφού καταραίεις σε κουτσός, άρχισε να τρέχεις. Θα πέσει χάμω. Οπότε πρέπει να περάσει μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες αναδιοργάνωσης για να φτάσουμε στο ποθητό. Τι είναι το πρόβλημα όμως? Είναι ένας φαύλος κύκλος που δημιουργείται και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική της κυβέρνησης. Και εδώ ήταν και οι δηλώσεις χθες του Γενικού Γραμματέας του κόμματος, που είπε ότι θα παρακολουθούμε το κάθε βήμα της κυβέρνησης, γιατί μπορεί να συμφωνήσαμε στους τίτλους, το περιεχόμενο μετρά. Έρχεται αυτή η κυβέρνηση, αφήνει τα κρατικά νοσηλευτήρια να καταρρεύσουν. Να σας πω ότι τον τελευταίο μήνα μόνο παρατήθηκαν 5 γιατροί από διάφορες ειδικότητες λόγω των συστηκών εργασίας μέσα στα κρατικά νοσηλευτήρια. Που με την δική του σειρά, αν δεν έχει δυνατά κρατικά νοσοκομεία, καταραίει και η φιλοσοφία και η εξαγγελία ότι τα κρατικά νοσηλευτήρια πρέπει να είναι ραχοκαλιά του συστήματος. Αφού δεν θα υπάρχουν καν γιατροί να τα λειτουργήσουν, πώς θα αποτελέσουν ραχοκαλιά του συστήματος? Δηλαδή, είναι πολλά της καθημερινότητας που οφείλει και πρέπει να πράξει άμεσα η κυβέρνηση. Και όχι απλά να παραπέμπει στην αυτονόμηση, η οποία με τις καλύτερες συνθήκες θα έρθει ύστερα από 5 χρόνια. Εμάν έρθει ύστερα 5 χρόνια, ούτε για εσύ δεν μπορούμε. Αφού δεν είναι αλληλένδετα, πώς είναι, μπορεί να γίνει. Είναι παράλληλες διαδικασίες. Αυτό που λέμε και αυτό που το ΑΚΕΛ δεσμεύτηκε είναι ότι εμείς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την πρόταση του ΑΗ για σταδιακή εφαρμογή του ΓΕΣΥ μέσα από ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα, αυστηρά χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα εποπτεύονται και την ίδια στιγμή να γίνονται διορθωτικές κινήσεις στα κρατικά νοσηλευτήρια. Εάν δεν γίνονται οι διορθωτικές κινήσεις στα κρατικά νοσηλευτήρια, αν δεν μπουν οι διευθυντικές ομάδες στα κρατικά νοσηλευτήρια, αν δεν μπουν διαδικασίες στα κρατικά νοσηλευτήρια, τι θα γίνει? Αλλά υπάρχει και ακόμη ένα μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την κυπριακή κοινωνία. Η υγεία για μας δεν είναι μέσο οικονομικής ανάδειξης. Η υγεία είναι έναν αγαθό το οποίο το κράτος έχει υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες. Μα σου λέει τόσα έχω, τόσα δίνω. Τόσα έχω, τόσα δίνω, αυτό ακριβώς είναι η ανησυχία μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν να δίνουν σε άλλους τομείς, αλλά στην υγεία όχι. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι συγκεκριμένη πολιτική. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε ένα σύγχρονο κράτος που η υγεία του πολίτη μετρά, είμαστε ένα τριτοκοσμικό κράτος. Δεν γίνεται όταν μας συμφέρει, είμαστε ευρωπαϊκό κράτος, και όταν δεν μας συμφέρει, δεν τόσα έχουμε και δίνουμε μόνο
6,5 του ΑΕΦ στην υγεία, το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δικαιολογίες είναι πολλές. Η ουσία είναι μία. Θέλουμε ο πολίτης μας να απολαμβάνει το αγαθόν αυτό ή δεν θέλουμε? Και αν θέλουμε, έχει τρόπους να δώσουμε χρήματα. Να σας πω ένα απλό τρόπο. Κάθε χρόνο το κράτος εισπράττει 53 εκατομμύρια από τους δημόσιους υπαλλήλους και από τα νοσήλια. Και δεν επιστρέφονται στον τομέα της υγείας. Έναν απλό τρόπο. Τα παίρνει αυτά τα λεφτά από την υγεία και δεν τα δίνει πίσω στην υγεία. Σας λέμε, και εμείς δηλώσαμε στον Υπουργό, εγώ το είχα κάνει την εισήγηση, Υπουργέ, φέρτε στην Βουλή αυτήν την πρόνοια να επιστρέφονται τα χρήματα στην υγεία και το ΑΚΕΛ θα το στηρίξει. Πέρασε ένα χρόνο, δεν το έφερα. Είμαστε αντιπολίτευση και τους δίνουμε λύσεις. Αλλά δεν υλοποιούν. Έχετε χρόνο, σας είπαν πότε να δώσετε, ας το πούμε, τα σχόλιά σας ή τις παρατηρήσεις σας για το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ, να πούμε, που είναι σχεδόν και 80 σελίδες. Χρειάζεται χρόνος να μελετηθεί. Ναι. Εμείς θα το μελετήσουμε, δεν θα δώσουμε τα σχόλιά μας. Θα καταδεθούν στη Βουλή. Η συμφωνία που έγινε στο Προεδρικό ήταν ότι θα καταδεθούν παράλληλα τα δύο νομοσχέδια και τα κόμματα θα καταθέσουν τις εισηγήσεις τους στη Βουλή. Οπότε εμείς θα τα καταθέσουμε. Θα είμαστε έτοιμοι, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Αλλά πρέπει να έχουμε το τελικό μας αποτέλεσμα για να μπορούμε να βγούμε να το πούμε και θα το καταθέσουμε στη Βουλή. Αυτό που υπάρχει χρονοδιάγραμμα είναι ότι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ο Πρόεδρος θα συγκαλούσε νέα σύσκεψη και στη νέα σύσκεψη θα ήταν παρόν ο ΑΗ για να προχωρεί, να τεθούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του ΓΕΣΥ. Άρα να περιμένουμε. Μείζον ζήτημα. Άρα να περιμένουμε να υλοποιηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Τέλος του Αυγούστου, λέτε. Ακριβώς. Και υπάρχει και χθες ο Γενικός Γραμματείας έθεσε δύο μείζωνα ζητήματα, τα οποία πρέπει να λάβουμε όλοι πολύ σοβαρά υπόψη. Η πραγματική βούληση είχε μπει της κυβέρνησης στην υλοποίηση του ΓΕΣΥ ή της αναδιοργάνωσης και εξυγχρονισμού και αυτονόμησης θα φανεί από δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει ως προβλέπεται από τα χρονοδιαγράμματα του ΑΗ στην κατακύρωση του μηχανογραφικού, οπότε δείχνει ότι δεν έχει δρόμο επιστροφής, γιατί θα δοθούν χρήματα, θα πρέπει να προχωρήσουμε και θα βοηθήσει το όλο σύστημα να αρχίσει σε εφαρμογή. Και το δεύτερο είναι θα φανεί από τους προϋπολογισμούς που θα κατατεθούν στη Βουλή. Αν οι προϋπολογισμοί που θα κατατεθούν, δηλαδή φωνάζουμε, λέμε αναδιοργάνωση, αυτονόμηση, θα τα κάνουμε και καταθέσει τον ίδιο προϋπολογισμό, αντιλαμβάνεστε, μας κοροϊδεύουν. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και είναι η κυβέρνηση που θα κρυθεί. Νομίζω είναι η ώρα μετά από σχεδόν 4 χρόνια να μην κρίνεται η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά η παρούσα. Και να κρίνεται όχι με τις θεωρίες, ούτε με τα ευχολόγια, ούτε με τα προεκλογικά της προγράμματα, αλλά με τη δράση της, την κυβερνητική της δράση. Τι κάνει ή μάλλον τι δεν κάνει για την υγεία. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Άθο Γεωργίου, επικεφαλής του Γραφείου Υγείας του ΑΚΕΛ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Όχι, έχουμε τώρα τον εκπρόσωπο τύπου της ΙΚΑΝ, τον κύριο Στέλιο Σερκίδη. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις. Κύριε Σερκίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι εκπρόσωπος τύπου της ΙΚΑΝ, κύριε και κύριοι. Σταματήσαμε στα 156 κιλά, κύριε Σερκίδη. Ναι, το τελικό αποτέλεσμα της χθεσινής σημαντικής υπόθεσης που είχαμε είναι ότι 156 κιλά μέσα σε 142 συσκευασίες κοκαίνη. Τι μπορεί να σκεφτεί όμως το μυαλό του ανθρώπου, που τα φύλαξε. Ναι, ήταν ακριβώς, είναι μια υπόθεση η οποία ήταν και πάρα πολύ δύσκολη στην ανέβρεση, όπως έχετε μπει και προηγουμένως και στα δελτία ειδήσεων. Ήταν μέσα σε ηλεκτρογεννήτριες, μέσα στο ντυπόζιτο καυσίμων, πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Όπως ανέφερε και ο διοικητής της ΙΚΑΝ, χρησιμοποιηθήκαν μέχρι και τρυπάνια για να τρυπήσουμε, να μπούμε μέσα, γιατί δεν ήταν προσβάσιμο αυτό το ντυπόζιτο καυσίμων στις ηλεκτρογεννήτριες. Να αναφέρουμε ότι είχαμε χθες το βράδυ και μία σύλληψη Ελληνοκύπριος από τη Λεμεσό 53 χρόνων, διερευνάται η εμπλοκή, είναι ο ιδιοκτήτης της αποθήκης αποταμίευσης και καταζητείται αυτή τη στιγμή, βγήκε ένταλμα σύλληψης για τον διευθυντή της εταιρείας που εισήγαγε στην Κύπρο τις δύο ηλεκτρογεννήτριες. Και ο διευθυντής είναι Ελληνοκύπριος και αυτός? Ελληνοκύπριος, 44 χρόνων, από Λευκοσία. Μάλιστα.
Είχατε πληροφορίες, είπατε και χθες, από το εξωτερικό, από τη Λατινική Αμερική ήρθε αυτό το φορτίο. Σταμάτησε βέβαια και σε άλλους προορισμούς. Αλλά... Ναι, ήταν, η πληροφορία ήταν από ξένη υπηρεσία. Και ήταν ακριβής η πληροφορία, δηλαδή έρχεται κοντέινερ με, ξέρω εγώ, αυτές τις μηχανές και είναι μέσα στις μηχανές. Ήταν τόσο ακριβής η πληροφορία? Τόσο ακριβής όχι, όχι. Τόσο ακριβής όχι. Η πληροφορία αναφερόταν στις ηλεκτρογεννήτριες. Αντιλαμβάνεστε όμως, όπως έχω πει, και τη δυσκολία εντοπισμού μέσα σε αυτές. Να πούμε ότι ξεκίνησε από χώρα της Λατινικής Αμερικής, πέρασε από ευρωπαϊκά λιμάνια, κατέληξε στην Κύπρο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι θα επανεξάγεται σε κάποια άλλη χώρα, και αυτό διερευνάται αυτή τη στιγμή για να δούμε πού. Και να τονίσουμε ότι είναι και η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαίνης που του κατάσχαμε. Αξίας, όπως διαβάζουμε, περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Χθες που άκουγα και τον διοικητή της ΙΚΑΝ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, ίσως μια μικρή ποσότητα να έμεινε και στην Κύπρο, αλλά η υπόλοιπη να... Ναι, ακριβώς. Διερευνάται και αυτό το ενδεχόμενο. Επειδή βρισκόμαστε τώρα στα προκαταρκτικά, αντιλαμβάνεστε, διερευνούμε όλα τα ενδεχόμενα που ίσως θα μπορούσε να πάρει εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Από εδώ και πέρα, έτσι και αλλιώς, μόνο οι κυπριακές αρχές έχουν την ευθύνη για αυτή την υπόθεση, κύριε Σεργίδη, ή μπορεί να μόνο οι κυπριακές αρχές? Οι κυπριακές αρχές φυσικά θα έρθουμε σε συνεργασία και με την Europol και με την Interpol. Αντιλαμβάνεστε, θα εξετάσουμε τη διαδρομή όλου αυτού του φορτίου, όπως έχω πει. Ποιοι εμπλέκονται και στις άλλες χώρες σε αυτή την υπόθεση και πού θα κατέληγε. Δηλαδή θα είναι μια συνεργασία και με άλλες αστυνομικές αρχές άλλων χωρών. Αυτός που έχει συλληφθεί από ψες, φαντάζομαι σήμερα θα οδηγηθεί στο δικαστήριο, έτσι? Λογικά. Ναι, λογικά. Και εκκρεμεί η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, λέτε, Ελληνοκύπριου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεργίδη. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλά, πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον εκπρόσωπο τύπου της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί, 156 κιλά κοκαίνης. Από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες είναι ότι δεν θα έμενε στην Κύπρο, χωρίς βέβαια να αποκλείεται το ενδεχόμενο μια ποσότητα να έμενε στην Κύπρο και οι υπόλοιποι να συνέχιζε τον δρόμο της. Ας το θέσουμε έτσι, ένα φορτίο που μας ήρθε από την Λατινική Αμερική. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Πρωτού συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα υπόλοιπα θέματα, έτσι να ξαναρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες μέχρι να έχουμε και την επόμενη μας καλεσμένη. Στην εφημερίδα Γνώμη, σφάζονται στον ενδιάμεσο χώρο, είναι ο κύριος τίτλος, αποκαλυπτικό για το χρήσμα του υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές. Δίκο Εδέκλεϊ κατέληξαν παρασκηνιακά για εκλογική συνεργασία. Όλοι Λίκας επιχείρη εκβιασμό Νικόλα Παπαδόπουλου και Μαρίνου Σιζόπουλου διαψεύδονται τα περισυζητήσεων με το ΑΚΕΛ για τις προεδρικές του 18. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Γνώμη. Στην εφημερίδα Κύπρος, περίεργη απραξία των κυβερνώντων, στοιχιώνει η λίστα Λακάρτ και η κυβέρνηση αρνείται να δει τον συγγραφέα της για νέα ονόματα. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Στην εφημερίδα Αλήθεια, το κύριο θέμα γεννήτριες κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε αποθήκη έξω από το λιμάνι Λεμεσού. Ακούσαμε πριν λίγο τον εκπρόσωπο τύπου της ΙΚΑΝ. Συνελήφθη ένα άτομο, στην ουσία είναι ο ιδιοκτήτης της αποθήκης αποταμίευσης και καταζητείται, όπως είπε, ακόμη ένας και οι δύο Ελληνοκύπροι. Στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, 156 κιλά κοκαίνη στη Λεμεσό, ποσότητα ρεκόρ ναρκωτικών στα χέρια της αστυνομίας. Είναι η μεγαλύτερη ποσότητα, μας είπε ο κύριος Σεργίδης, η οποία έχει εντοπιστεί μέχρι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Είναι και στον Φιλελεύθερο κύριο θέμα και μια φωτογραφία από τη Βραζιλία. Αρχίζει η μεγάλη γιορτή στο Ρίο. Επίσημα η τελετή, δύο τα ξημερώματα, ώρα Κύπρου, έχουμε τη διαφορά ώρας. Λοιπόν, όσοι μπορείτε και αντέχετε, γιατί όχι να μην δείτε την επισημέναρξη των Ολυμπιακών. Στον Πολίτη και στον Πολίτη κύριο θέμα, κοκαίνη τράνζιτ τσάκωσε η ΚΑΝ. Επαγγελματική συσκευασία, το κύκλωμα σκαρφίστηκε απίστευτο, καμουφλάς 156 κιλών. Και στην εφημερίδα Σημερινή, το κύριο θέμα είναι οι σημερινές συναντήσεις του Υπουργού Παιδείας. Κρίσιμο τέτα τέτ σήμερα για την παιδεία.
κρίνεται το άνοιγμα των σχολείων στις συναντήσεις καδί εκπαιδευτικών. Στις 8.30 σε λίγο αρχίζει η συνάντηση με την ΟΕΛΜΕΚ, στις 10 θα δει την ΜΠΟΕΔ, ο Υπουργός Παιδείας. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Χαραυγή, και στην Χαραυγή κύριο θέμα η ανέβρεση της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. Ο τίτλος: ένα βαπόρι κοκαίνη πιάστηκε στη Λεμεσό. Το πλοίο πέρασε μέσα από λιμάνια και άλλων χωρών. Σήμα από το εξωτερικό προς τις ιδιοκτικές αρχές. Σε δύο φάσεις η εισαγωγή Απρίλιο και Μάιο. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα πάμε τηλεφωνικά στην Πάφο, κύριε Σχεγύρη. Μας ακούει η επαρχιακή γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, η Ελένη Χαζαντονά. Καλή σας μέρα, κύριε Χαζαντονά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του ραδιόφωνου. Η Πάφος, οι καταστηματάρχες και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες εσείς εκπροσωπείτε ως ΠΟΒΕΚ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά μετά την ανέγερση και του ΜΟΛ. Τα λέμε πολλές φορές. Ξέρω ότι είστε στα όρια σας. Χθες είχατε μια συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πάφου, αλλά δώστε μας έτσι λίγο το ιστορικό, γιατί είσαστε, ας το πούμε, καζάνι που βράζει, και γιατί είδατε τον Δήμαρχο χθες. Κύριε Χαζαντονά. Εδώ και αρκετών καιρών έχουμε κάνει διάφορα διαβήματα. Έχουμε ξανασυναντήσει τον Δήμαρχο και στο Δημαρχείο. Είχε έρθει και πάνω στην αγορά μετά από αίτημα της ΠΟΒΕΚ και των καταστηματαρχών. Γιατί καθυστερούν τα έργα. Δυστυχώς το πρόβλημα είχε ξεκινήσει από την οδός Θερμοπυλών, όπου αναγκάστηκε ο εργολάβος να ξανακάμει υπονόμους, οχετούς, και το έργο θα έπρεπε να παραδίδει τον 31 του Μάη, και δυστυχώς έχει καθυστέρηση 2 μήνες, παραδίδεται αυτές τις ημέρες ο δρόμος ασφαλτωμένος και την Τρίτη παραδίδονται και τα πεζοδρόμια. Και έχουν καθυστερήσει όλα τα χρονοδιαγράμματα όπως είχε ενημερώσει τότε ο Δήμαρχος. Οι διαμαρτυρίες ήταν έντονες και συνεχίζουν να είναι έντονες. Επίσης ο Δήμαρχος μας είχε διαβεβαιώσει μετά από πιέσεις που είχε δεχτεί και από την ΠΟΒΕΚ ότι πρέπει να επιστρεφτούν τα έργα, δεν πρέπει να ανοιχτούν άλλα έργα προτού παραδοθούν κάποιοι δρόμοι, γιατί ακούνταν διάφορα. Ακούνταν ότι θα ανοίγουν σήμερα η Αφροδίτη, τώρα εγώ σας λέω τις οδούς, ο κόσμος που ακούει από την ΠΑΦΟ καταλαβαίνει. Σίγουρα, το. Ναι. Δεν θα ανοίξει, μας έχει διαβεβαιώσει. Θα τελειώσουν πρώτα οι δρόμοι και θα ανοίξει τέλος του Αυγούστου αυτός ο δρόμος, όταν ήδη θα έχει παραδοθεί Θερμοπυλών, Καρνάβαλου, και Σεπτέμβρη μας έχει επιβεβαιώσει ότι θα παραδοθεί και η Μακαρίου, η οποία η Μακαρίου έχει 8 μήνες που είναι κλειστή και είναι ο κύριος δρόμος που συνδέει την αγορά με τους υπόλοιπους δρόμους. Όλοι αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί, γίνονται, αντιλαμβάνομαι, οδικά έργα, είναι αποχετευτικά, τι είναι, γιατί είναι κλειστοί? Ναι, είναι οδικά, είναι εν όψη και του 2017, αναβάθμιση των δρόμων, της πλατείας, των καταστημάτων, αλλά συναντούν και προβλήματα με, με τα όμβρια, με τα οχετευτικά, και σε κάποιους δρόμους έχουν βρεθεί και αρχαία. Ναι. Είναι αυτή η συζήτηση που τσακώνεται ο Δήμαρχος με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Τέλος πάντων, ναι. Όλα αυτά όμως εσάς σας δυσκολεύουν πάρα πολύ και ήρθαν να προστεθούν πάνω στα ήδη προβλήματα που είχατε, έτσι, με την κρίση. Και όχι μόνο. Και με το ΜΟΛ. Και με το ΜΟΛ, το οποίο έχει, όπως έχετε πει, έχει καταραγώσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τα καταστήματα, το ένα μετά τον άλλο κλείνει. Έχει καταστήματα που έχουν 8 μήνες να ανοίξουν γιατί δεν έχουν πρόσβαση. Ζητούμε εμείς να έχει συνεχής πρόσβαση τουριστών στην αγορά, διότι για να μπορεί ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση στα καταστήματα. Εμείς καγίζουμε και τον εργολάβο, σαν ΠΟΒΕΚ και σαν καταστηματάρχες, γιατί... Γενικά φύγατε ικανοποιημένοι χθες από το γραφείο του Δήμαρχου? Φύγαμε μεν ικανοποιημένοι, αλλά είμαστε έτοιμοι. Εάν δεν υλοποιηθούν αυτά τα οποία μας έχει ανακοινώσει χθες, οι καταστηματάρχες είναι έτοιμοι να παρέμβουμε πιο δυναμικά μέτρα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ευελπιστούμε. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Δήμαρχο. Ναι. Και πιστεύω ότι μετά από πολλή πίεση θα τελειώσουν, θα αρχίσουν. Από εβδομάδα θα παραδίδονται κάποιοι δρόμοι, όπως έχω τονίσει
προηγουμένως η Θερμοπυλών, μετά η Καρνάβαλου μέχρι τέλος του Αυγούστου, Σεπτέμβρη, αν όλα πάνε καλά, τέλος του Σεπτέμβρη θα ανοιχτεί και η Μακαρίου, αν μείνουν κάποια μικροτελειώματα, γρανίτες, γιατί θα είναι πλακόστρο των η Μακαρίου, αλλά θα υπάρχει πρόσβαση, ούτως ώστε να μπορέσει η Αφροδίτη κάτω, που κατεβαίνει το λεωφορείο και έρχονται πάνω οι τουρίστες, να κλείσει για να έρχονται από άλλο δρόμο τα λεωφορεία και οι τουρίστες. Μάλιστα. Και ο κόσμος γενικά. Τουλάχιστον να λυθεί το θέμα, γιατί είχατε παράπονο όσον αφορά στην ενημέρωση. Κάνατε λόγο για έλλειψη ενημέρωσης και αυτό προκαλούσε δυσφορία, έτσι, στα μέλη σας. Έλλειψη ενημέρωσης, ο ένας ακούγεν έτσι, ο άλλος ακούγεν έτσι. Και πιστεύω εδώ και τρεις μήνες είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Δήμαρχο. Και απαιτούμε να μας δίνει ενημέρωση για να ενημερώνουμε και εμείς τους καταστηματάρχες, γιατί έρχονται πάνω μας, τι γίνεται, ακούμε έτσι, ακούμε έτσι, ξέρεις, διασταυρώνονται οι απόψεις που ακούγονται. Πιστεύω θα πάμε καλά. Μάλιστα. Είναι και το πάφος μετά 17, λογικά ευελπιστείτε ότι θα έχετε, ας το πούμε, μια καλύτερη κίνηση εσείς ως καταστηματάρχες. Ναι, ναι. Και θα ξεκινήσουν και άλλα έργα, όπως μας έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος, ακόμα 7 έργα, τα οποία εντάξει δεν είναι μέσα στο 2017, αλλά, ενώ για την πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά θα ξεκινήσουν Νιόβρη, Δεκέμβρη, βγαίνουν σήμερα στις προσφορές, ακόμα 7 έργα. Δηλαδή, λοιπόν, εμείς... θα γίνει μεν κάτι το καλό, πιστεύω ακόμα λίγη υπομονή. Και εμείς εδώ θα είμαστε, κυρία Χατζαντονά. Κρατάμε αυτό που λέτε, ότι αν δεν υλοποιηθούν όλα αυτά ή αν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, είστε έτοιμοι με δυναμικό τρόπο να διεκδικήσετε τα δίκαιά σας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την επαρχιακή γραμματέα της ΠΟΒΕΚ ΠΑΦ. Λοιπόν, μια είδηση που αφορά στα κατεχόμενα. Χθες είχαμε την Τετάρτη μάλλον και πάλι χιλιάδες νέους να βρίσκονται στους δρόμους, διαμαρτύρονται για την απόφαση αυτή, το Γραφείο Συντονισμού, όπως το λένε, Τουρκίας και Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως το αναφέρουν, για θέματα νεολαίας και αθλητισμού. Σήμερα να πούμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει προσφύγει, να υπενθυμίσουμε, ο κύριος Ακίντζη, στο Ανώτατο Δικαστήριο για αυτό το γραφείο, για τη σύσταση αυτού του γραφείου. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστήριο στα κατεχόμενα θα αποφασίσει για τη συνταγματικότητα του νόμου που ψήφισε η λεγόμενη Βουλή στα κατεχόμενα, δηλαδή να υπάρξει αυτό το γραφείο συντονισμού. Γύρω στις 11 το πρωί αναμένεται η απόφαση, θα την παρακολουθήσουμε και θα σας ενημερώνουμε. Αυτό σε σχέση με τα κατεχόμενα. Επίσης, σήμερα στα κατεχόμενα έχουμε συλλαλητήριο στήριξης της Δημοκρατίας, όπως το έχουν ονομάσει. Ουσιαστικά θα είναι ένα συλλαλητήριο υπέρ της κυβέρνησης του Ταϊπ Ερντογάν. Θα συμμετάσχει η δεξιά, περισσότερο η τουρκοκυπριακή δεξιά, δεν θα υπάρχουν κόμματα όπως μαθαίνουμε από μέρους της αριστεράς στα κατεχόμενα. Είναι σήμερα, είπαμε, αυτό το συλλαλητήριο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η λεγόμενη κυβέρνηση έχει δώσει εντολή στους δημόσιους υπαλλήλους να παρευρεθούν, ενώ το διχαστικό κλίμα, όπως γράφεται στην Τουρκία, εισάγεται και στα κατεχόμενα, καθώς όσοι διαφωνούν με τους χειρισμούς του Ταϊπ Ερντογάν δεν θέλουν να ταυτιστούν με τους πραξικοπηματίες, από όσους τις τελευταίες εβδομάδες πέφτουν να δηλώσουν οι υποστηριχτές του Ερντογάν. Άρα έχουμε άλλο συλλαλητήριο σήμερα από μέρους της δεξιάς, επαναλαμβάνω, στα κατεχόμενα υπέρ του Ταϊπ Ερντογάν. Είχαμε και την είδηση σε σχέση μετά το ένταλμα σύλληψης για τον Γκιουλέν, ένταλμα σύλληψης το οποίο εξέδωσε η Τουρκία, και έχουμε ήδη την πρώτη αντίδραση, διαβάζω από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, την πρώτη αντίδραση του Φετούλαχ Γκιουλέν. Ήταν οργισμένος, εξοργίστηκε όταν άκουσε την είδηση ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του, με την κατηγορία ότι κρύβεται πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης του Ιούλη.
όπως είπε, αποδεικνύεται ότι το δικαστικό σύστημα στην Τουρκία στερείται ανεξαρτησίας. Έτσι, το ένταλμα αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα, είπε ο Γκιουλέν, της πορείας του Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν προς τον ολοκληρωτισμό και ότι απομακρύνεται από τη δημοκρατία. Ο ίδιος, ο οποίος, να επιθυμίσουμε, ότι ζει αυτοεξόριστο στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει να αρνείται κάθε ανάμειξη στα γεγονότα, κάθε ανάμειξη στο πραξικόπημα. Πάντως, είχαμε και δήλωση από μέρους του εκπροσώπου τύπου του State Department, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν και αξιολογούν τα έγγραφα που έλαβαν από την Άγκυρα. Άρα, η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι η απάντηση του κυρίου Γκιουλέν στην ψεσινή είδηση ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψής του. Αυτά σε σχέση και με τις εξέλιξεις στην Τουρκία. Το τι γίνεται εδώ στα κατεχόμενα. Είπαμε, θα περιμένουμε και στις 11 το πρωί την απόφαση του λεγόμενου ανωτάτου δικαστήριου στα κατεχόμενα σε σχέση με τον νόμο για το γραφείο συντονισμού. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και να πάμε και στα μηνύματά σας. Αυτά που δεν είπα προηγουμένως, ο ακροατής που ευχαριστεί γιατί μεταδώσαμε το ποίημα «Άνθρωπε» του Κυριάκου Καρνέρα, κ. Κώστας Χρυσοστόμου. Σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε για τις δηλώσεις χθες του Υπουργού Δικαιοσύνης, βέβαια, λέει άλλος, ξέρει ο Ιωνάς Νικολάου, ακόμη θα κάνει έρευνα για το ποιο παδί της ομάδας του έκαψαν το αυτοκίνητο της αστυνομίας όταν πανηγύριζαν. Κύριε Ιωνά, είσαι εκεί, ακούς? Γινόμαστε, λέει, ρεζίλοι καθημερινά. Άλλος ακροατής λέει, όταν κατακρεουργείς τους μισθούς και από τη μια μέρα στην άλλη γίνεσαι φτωχός, τότε οι αντιστάσεις σου κάμπτονται. Και σε σχέση με τη δημόσια υγεία, τα νοσηλευτήρια, ακροατής λέει ότι με τη διόρθωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων δεν είναι ανάγκη να αυξηθούν τα έξοδα. Οι δικές μου έρευνες, λέει, δείχνουν ότι θα μειωθούν τα έξοδα προς τα κρατικά νοσηλευτήρια. Αυτά και σε σχέση με τα μηνύματα των ακροατών, θα ακούσουμε τραγούδι, διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είναι εδώ και ο Γλαύκος ο Μιχαλίδης να ανοίξουμε το αθλητικό παράθυρο. Έχουμε την μεγάλη, τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ μέσα στην Μόσχα. Έστειλε σπίτι της την Σπαρτάκ, μάλλον δεν θα την αφήσει να συνεχίσει και έρχεται πίσω στην Κύπρο η ΑΕΚ θριαμβεύτρια καλύτερα. Ο Απόλλωνας, παρόλο που το πάλεψε πάρα πολύ, δεν τα κατάφερε. Θα τα πούμε όμως σε λίγο με τον Γλαύκο και έχουμε και την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Είναι εδώ ο Γλαύκος Μιχαλίδης. Καλημέρα, Γλαύκο. Ελπίς, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ. Απίστευτη νίκη. Απίστευτη και νομίζω ότι χαρήκαν αρκετοί. Πάρα πολλοί κόσμος, θα έλεγα. Μπράβο τους, ειλικρινά μπράβο τους. Η λέξη άθλος που έχει και τον γκολ του Ελεύθερου νομίζω τα περιγράφει όλα. Είναι μια επική, μια τεράστια νίκη. Πραγματικός άθλος για την ΑΕΚ. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι η Σπαρτάκ στοιχίζει περίπου 70 εκατομμύρια. Έλαντε. Είδες καμιά δεν θα ήθελα να ήμουν σε καμιά περίπτωση στη θέση της Σπαρτάκ με τόσα εκατομμύρια. Οπότε, ναι, είναι μια τεράστια νίκη. Μετά το Μαρινάκι κλαίει και ο πρόεδρος της Σπαρτάκ. Της Σπαρτάκ. Και όχι μόνο. Ο Μαρινάκης, να πούμε ότι υπολογίζεται έτσι στα ψηλά γύρω στα 30 εκατομμύρια να χάσει. Ο ΠΑΟΚ γύρω στα 3-3,5, αλλά ο Ολυμπιακός 30 εκατομμύρια. Γιατί για τον Μαρινάκη είναι μια επιχείρηση ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Έτσι. Ας πρόσεχε. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία, μένουμε στα δικά μας. Κάτι δείχνει αυτό και η τεράστια ατυχία του Απόλλωνα. Δύο φορές είχε στα χέρια του την νίκη και την πρόκληση, δεν τα κατάφερε στο τέλος. Ήταν άτυχος, πραγματικά άτυχος. Έτσι, όμως η γενικότερη παρουσία των ομάδων μας στην Ευρώπη κάτι λέει για το κυπριακό ποδόσφαιρο και λέει πολλά. Λέει ότι έχουμε ανδρωθεί, έχουμε μεγαλώσει. Θα πρέπει πλέον να μας υπολογίζουν και οι άλλες ομάδες και δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό βέβαια. Αλλά μια τεράστια επιτυχία, επαναλαμβάνω, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ίσως να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της, στην ιστορία της ΑΕΚ. Αυτή η νίκη πάνω στη Σπαρτάκ. Δεν μιλάμε για οποιαδήποτε ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα της Μόσχας, επαναλαμβάνω, με πολλά πολλά εκατομμύρια προϋπολογισμό. Ξεκινάμε λοιπόν με το... Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι από την Ελλάδα
πέρασε ο Παναθηναϊκός. Τα κατάφερε μόνο ο Παναθηναϊκός, κέρδισε με 2-0. Και χαίρομαι εκεί τους Έλληνες, τους δημοσιογράφους, μόνο ο Παναθηναϊκός. Ναι, γιατί μην έξω και η ΑΕΚ. Βγήκε η ΑΕΚ, έχασε με ένα 0 από τη Σεντετιέν, έχασε και ο Βάζ Γιάννενα, παρόλο που προηγήθηκε. Προηγήθηκαν τα Γιάννενα, δεν τα κατάφεραν στο τέλος. Πέρασε ο Παναθηναϊκός, έτσι έχουμε και από εκεί μια αντιπροσώπευση. Στις 2 η κλήρωση για όλους. Έτσι, στις 2 ο κόσμος θα ξέρει τον αντίπαλο του ΑΠΟΕΛ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, όσοι τους ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν στις εφημερίδες και στα ενθετά μας. Φιλελεύθερος γκολ, άθλος. Η ΑΕΚ έριξε στο Καναβάτσο την Σπαρτάκ Μόσχας και πήρε παλικαρίσια πρόκριση με γκολ του Τρισκόφσκι στο 89. Ένα φοβερό γκολ, μια φοβερή κεφαλιά. Mm-hmm. Άφησε λοιπόν στα κρύα του Λουτρού την Σπαρτάκ. Εξαιρετική η άμυνα της ΑΕΚ. Ναι, έπαιξε πραγματικά με πολύ τακτική. Αυτή είναι πολύ, πολύ καλό. Πολύ διαβασμένος ο προπονητής. Οι παίκτες έμειναν πιστοί στα πλάνα και κέρδισαν αυτό που κέρδισαν. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα ή αν θέλετε καλύτερα αύριο στις 2 τα χαράματα έχουμε και την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων που θεωρώ τεράστια πληγή το γεγονός ότι δεν θα συμμετέχουν οι Ρώσοι αθλητές τόσο στην Ασφαρό όσο και στο Στίβο. Νομίζω είναι γελία πράγματα, όμως αυτά στα κρίνει ο κόσμος. Λοιπόν, το Ρίο πρωτεύουσα του κόσμου, σημειοφόρος της Κυπριακής ομάδας θα είναι ο Ολυμπιονίκης μας Παύλος Κοντίδης, ενώ κάτω-κάτω θέλει Ντάνταλκ, το ΑΠΟΕΛ βεβαίως, και αφού την θέλει θα την πάρει, έχω την εντύπωση. Ναι. Το ΑΠΟΕΛ παίρνει ό,τι θέλει. Άμα έχει χρήματα. Έτσι, μην παρεξηγηθώ, με την καλή έννοια. Ζητά και παίρνει. Λοιπόν, βάζει ψηλά τον πύχη, είναι θετικά μυαλά και παίρνουν αυτά τα οποία θέλουν να πάρουν. Κλώτσισε την Κανάδα με το γάλα, αναφορά στον Απόλλωνα, το είπαμε δύο φορές. Το Απόλλωνα είχαν την πρόκριση στα χέρια με το 1-0 και το 3-1 και μάλιστα το 3-1 προς το τέλος δεν τα κατάφεραν να το κρατήσουν. Ολυμπιακοί αγώνες στην τελευταία σελίδα με πολλές φωτογραφίες, αρχίζει πλέον η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος των Σπορ, αρχαίο πνεύμα θάνατος στο Ρίο, αναφορά στους Ολυμπιακούς αγώνες, επική πρόκριση για την ΑΕΚ, συνεχίζουν τη δουλειά στην ΑΕΛ. Μόνο ο Παναθηναϊκός πέρασε στα play-off του Europa League. Real Madrid προσφέρει χρυσάφι για την απόκτηση του David Alaba. Ο Ολυμπιακός εκεί σήμερα τα ελληνικά μέσα μιλούσαν για αλλαγή μέχρι και 6 παικτών στην ομάδα. Και από τη στιγμή που πήρε τέτοια απόφαση ο Μαρινάκης και έχει αυτό το τεράστιο μέγεθος και ο ίδιος αλλά και οικονομικά βεβαίως, ίσως να το κάνει. Πολλά ονόματα ακούγονται για την θέση του προπονητή, ανάμεσα τους και ο Ζωνίδης. Θα δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως έβλεπα έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου στο διαδίκτυο κάποιες αναφορές. Μπας και θέλουν τώρα πίσω το Γιαννιώτα και χρειαστεί το ΑΠΟΕΛ να τους το δώσει. Είναι γι' αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο, Ελπίζ, γιατί αν ο Γιαννιώτας και ο Ντεβινισέντη δεν έκαναν γι' αυτό τον Ολυμπιακό που όλοι είδαμε προχτές. Mm-hmm. Τότε είναι άξιο απορίας. Πραγματικά είναι άξιο απορίας. Μπορεί να είναι άλλη λόγη. Οι οποίοι οδηγούν μια ομάδα στους ομίλους και δεν κάνουν σε μια άλλη ομάδα που δεν μπορεί, να το πω έτσι, στα κυπριακά να κλωτσίσει, γιατί έτσι ήταν τα πράγματα με τον Ολυμπιακό προχτές. Ήταν μια ομάδα, τι να πω, χωριό κυριολεκτικά. Mm-hmm. Είναι άξιο απορίας. Βέβαια, καλά κάνει το ΑΠΟΕΛ. Έξυπνα παίρνει τους παίκτες που θέλει και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους εκεί που πρέπει και όπως πρέπει και οδηγούν την. Ήταν και όπως το Μαντούκο. Ο Μαντούκο έγινε σημαία, έφυγε από την ΑΕΚ κακήν κακός, mm-hmm. μεγάλος παίκτης. Έφτασε εδώ και έκανε αυτό που έκανε, αυτή τη μεγάλη καριέρα αυτός ο τεράστιος παίκτης. Πάμε λοιπόν, στη Sport Time τη σημερινή. Να πούμε το πιστόφυλλο τη Σπορ. Λίγησε από την Σαντετιέν ΑΕΚ τελικά. Καθάρισε άνετα ο Παναθηναϊκός. Θύμισε παλιές καλές άντε να μην πας και πάρει κεφάλι, βαρθήκαμε να... Είσαι με τον Παναθηναϊκό, είμαι, το λέω, το λέμε με την Κατερίνα. Η Ολυμπιακή σιωπήσα και καλά κάνουμε. Λοιπόν, αυτά... Κάνει πόσα χρόνια, να πάρουμε και εμείς μια φορά το πρωτάθλημα, πάνε κάποιες δεκαετίες. Θα το χαρούμε μαζί σας. Λοιπόν,
Πάμε στη σημερινή. Ναι, Sport Time. Sport Time τρέλανε την Ευρώπη. Ο λόγος για την ΑΕΚ. Νύχτα μαγική για την ΑΕΚ που έκανε τελικά την υπέρβαση και χάρηκαν και οι 50 περίπου φίλαθλοι που ακολούθησαν την ομάδα. Έρχονται πίσω χαρούμενοι. Έφυγαν οι 50 και έκλαιγαν οι χιλιάδες. Πλήρωσε τη λαθασμένη διαχείριση ο Απόλλωνας. Δύο φορές μπήκε μπροστά. Αμέσως τον ισοφάριζε η αντίπαλος. Πήγα στην παράταση, δεν τα κατάφερε. Αυτά από τη Sport Time. Γλαφκό, δεν... Μ' αρέσει ο όρος διαχείριση. Πραγματικά η διαχείριση φταίει στον Απόλλωνα. Ναι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Του έμειναν οι λεπτομέρειες. Ατύχησε. Εκείνο το τελευταίο, αν το έβαζε ο Παπουλής, εκεί την ευκαιρία ίσως. Αλλά εντάξει, όλοι έτσι λέμε. Αν και αν, δεν βλάστα το Μόνια, αν εκείνη τη στιγμή. Ναι, τα τρία δοκάρια, αν τις έδινε απέναντι. Ο Μόνια και Απόλλωνας φαίνεται ότι δεν έχουν φωτισμένο το άστρο τους ακόμα. Είναι στην πίσω πλευρά. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα τους φωτιστεί και θα ανάψει και για τις δύο ομάδες. Έτσι να έχουμε σύνολο ομάδων στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω ότι κάτι γίνεται. Οι ομάδες μας έχουν πάρει έτσι ένα ευρωπαϊκό αέρα. Διεκδικούν ό,τι μπορούν να διεκδικήσουν. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδο. Ανάβει η φλόγα αναφορά στην ουσιαστικά στην πρωινή έναξη των αγώνων. Είπαμε και χτες, το είπαμε πάρα πολλές φορές, έχουν αρχίσει οι αγώνες τους Ολυμπιακούς με το ποδόσφαιρο. Αναφέρω μάλιστα και τα χτεσινά αποτελέσματα. Σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι είχα την χαρά να τον παρακολουθήσω, Μεξικό-Γερμανία 2-2. Είχε προηγηθεί δύο φορές στο Μεξικό, ισοφάρισε η Γερμανία με εξαιρετικούς παίκτες ένθεν και ένθεν και οι δύο. Η Βραζιλία με την Νότια Αφρική 0-0. Πίεσε η Βραζιλία, έπαιζε από το 60 με 10 παίκτες η Νότια Αφρική. Τελικά η Βραζιλία δεν τα κατάφερε, ήταν φλίαρη με τον Νεϊμάρ στην σύνθεση. Ονδούρα Λιρία 3-2 και Ιράκ Δανία 0-0. Στις γυναίκες Γαλλία Κολομβία 4-0, Αμερική Νέα Ζηλανδία 2-0 και Ζιμπάμπουε Γερμανία 1-6. Μιλάμε για Γερμανία και Αμερική. Οι ειδικοί λένε για εκπληκτικές ομάδες. Δεν αποκλείται να ζούμε και στον τελικό. Οι Γερμανίδες παίζουν σαν άντρες, το είπαμε και χτες. Αλλά μεγάλη ομάδα έχουν και οι Αμερικάνες. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Ίσως Γλαύκο, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ίσως το ποδόσφαιρο να είναι η μόνη φορά, ας το πούμε, που είναι λίγο φτωχό συγγενής, μόνο στην φάση των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν λες Ολυμπιακούς, βλέπεις το στίβο, βλέπεις όλα τα άλλα αθλήματα. Βέβαια υπάρχει μια ρήτρα εδώ. Δεν μπορεί να φέρει παίχτες πάνω από 23. Έτσι, αλλά θέλω να σου πω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που δεν είναι ο Βασιλιάς όταν μιλάς για Ολυμπιακούς. Σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες το ποδόσφαιρο ευτυχώς είναι λίγο πιο κάτω. Ας δούμε και κάτι άλλο. Και θα έλεγα και το τένις σε δεύτερη μοίρα. Να πούμε, αφού μιλούμε για τους Ολυμπιακούς, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επιστρέφει το baseball. Ενώ μπαίνουν τέσσερα αθλήματα καινούρια. Είναι η αναρρίχηση, είναι το surfing, είναι το skating και το καράτι. Το σκέτι μάλιστα, του οποίου δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι διοργανωτές, γιατί θεωρούν ότι θα πάρουν πάρα πολλούς νέους εκεί. Για το σκέτινγκ αφορά αυτή την ηλικία. Και το. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι με το softball των χειμερινών που έχει πάρει μια άλλες διαστάσεις. Το συγκρίνουν ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι καλό αυτό το οποίο μπαίνουν οι αθλήματα και γίνεται ενδιαφέρον. Τώρα θα δούμε στην πορεία όσο αφορά την. Πόσο ενδιαφέρον θα είναι. Ναι. Λοιπόν, μίλαμε στον πολίτη και στο γήπεδο. Ανάβει, είπαμε, η φλόγα. 1-0 στη Μόσχα, Τρισκόφηση 89 και Πανάξια πρόκριση. Απίστευτη ΑΕΚ, ο μεγάλος ο τίτλος. Ενώ μια φωτογραφία, μέσα στην φωτογραφία, είχε την πρόκριση μέχρι το 101 με 3-1. Αδίκησε τον εαυτό του. Σωστή η αναφορά των συναδέλφων εκεί. Λάβετε θέσεις, έτοιμοι. Και το πιστόφυλλο του πολίτη. Του πολίτη. Δεν το βρήκα. Ορίστε. Ωραία. Δεύτερη νίκη ο Παναθηναϊκός επί της ΑΕΚ και δίκαια είναι στα play-off. Έτσι τον ονειρεύονται οι φίλοι του. Europa League, μεγάλες εκπλήξεις. Βασιλιάς μέχρι το 21, αναφορικά βέβαια με την καριέρα του Ρονάλτο. Θα πάρει. Δεν ξέρω πόσα. Πόσα, δεν ξέρεις. Εντάξει. Θα πάρει όμως αρκετά. 300, 400, 500. Για αυτούς είναι εντάξει. Λοιπόν, η Ευρώπη μπορεί να περιμένει. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στην Αθηνών, έτσι. Δεν τα κατάφερε στην σοβαρή της εξέταση με την Σέντετη. Αυτά και από τον πολίτη στο πιστόφυλλο. Και να κλείσουμε
με την Sport A. Στο τέλος κουράστηκε, αναφορά στον Απόλλωνα. Τους ξέρανε ο τίτλος για την ΑΕΚ. Δεν φοβάται καμία τους, αναφορά στον Αποέλ και την κλήρωση. Και πράγματι θα έλεγα ότι οι αντίπαλοι, τους αναφέραμε και χτες, του Αποέλ, δεν είναι μεγάλα θηρία και φοβητρά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το Αποέλ μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα και να περάσει. Επιστρέφει με ενισχύσεις, αναφορά στον Νίκο τον Ταμπίζα. Έχει κάνει ένα ταξίδι στην Αγγλία. Πηγαίνουν, έρχονται τα ονόματα. Για να δούμε. Γι' αυτό και αποφεύγουμε να αναφέρουμε οτιδήποτε. Ο κόσμος είναι στην πρίζα της Ομόνιας. Πολύ λογικό. Βλέπει αυτές τις εμφανίσεις του Αποέλ, της ΑΕΚ και του Απόλλωνα και αντιλαμβάνεται κανείς ότι θέλει την ομάδα του τουλάχιστον ενισχυμένη με την έναρξη του πρωταθλήματος. Βρήκε ήδη άλλο φόρο αναφορά στην ανόρθωση και αρχίζει η γιορτή αναφορά στους Ολυμπιακούς αγώνες και στο πιστόφυλλο το ελληνικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός μαθαίνει, οι άλλοι όχι. Αυτά. Άρα σήμερα έχεις αρκετά να ασχοληθείς και το μεσημέρι και οι τίτλοι κανονικά 10 και 11. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γλαύκο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου, έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφ, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένω γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.